Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία σε όλο τον κόσμο. Να είμαστε γεροί και του χρόνου να το ξανακάνουμε. Γεια σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Μετά από καιρό βλέπουμε πάλι έτσι το χωριό εδώ στα Λονάκια. Πώς νιώθεις που ξανασυμμετέχεις σε αυτό το όμορφο δρόμενο εδώ που θέλαν οι προγονείς σου? Μετά από τόσο καιρό, όπως βλέπετε και εσείς, περνάμε πολύ ωραία. Μας τιμά αυτό, τιμά και τους μεγάλους ηλικία, βλέπουμε ότι ακολουθούν. Εύχομαι να συνεχιστεί, βλέπουμε φέτος έχουμε και πολλούς μικρούς μνημόγερους. Σε όλο τον κόσμο υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας στο σπιτικό του. Το 2023 να είναι κατά πολύ καλύτερο από το 2022.
Βλέπουμε το δρόμενο για μία ακόμα χρονιά μετά την απουσία λόγω πανδημίας. Σήμερα αναβιώνουμε το έθιμο των Μωμόγερων στα Αλωνάκια Κοζάνης μετά από τη διακοπή των προηγούμενων χρόνων λόγω της πανδημίας. Ευτυχώς ο καιρός και ο κόσμος παραβρέθηκαν και το συνόδευσαν, οπότε είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Αναπόθανο με θαρείς, εάφιμ θα τελείτε, σχεδιάς καϊτελώντες ακούς, αρέ κι απές θα κοιτείτε, σχεδιάς καϊτελώντες ακούς, αρέ κι απές θα κοιτείτε. Οι πέθανανε γλιτώσαν που ζουν μάθα πω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, ευτυχία και πάνω απ' όλα υγεία σε όλο τον κόσμο. Πώς νιώθετε που βλέπετε τους νέους να μετά από απουσία λόγω της πανδημίας? Τριών χρόνων. Τους βλέπουμε, όχι μόνο συγκινούμαστε, δακρύζουμε, κλαίμε. Είναι το βίωμά μας, η παράδοσή μας και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Γεια σας, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, με υγεία, καλοχρονία. Εύχομαι η νέα χρονιά αυτή να φέρει παραπάνω αγάπη σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο και να είμαστε πιο ενωμένοι. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, αγάπη και ευτυχία σε όλα τα σπίτια. Πρώτη μέρα του δρόμενου του Μωμόγερων. Η συμμετοχή του κόσμου πολύ καλή, ευχαριστημένη. Πώς νιώθετε που μετά από απουσία λόγω της πανδημίας πάλι στο χωριό, από γειτονιά σε γειτονιά, από σπίτι σε σπίτι, αλλά ανταλλάσσετε ευχές? Εννοείται ότι η χαρά μας είναι μεγάλη, η συγκίνηση, το να πάμε ξανά στα σπίτια, στους αγαπημένους μας, στους φίλους μας, στους χωριανούς μας, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, να δώσουμε, να πάρουμε ευχές. Φυσικά δεν μπορούμε να εκφράσουμε τη συγκίνηση και τη χαρά που έχουμε ότι μετά από 2 χρόνια απουσίας ξαναμπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε το έθιμο των Μωμόγερων. Και πιστεύω να βλέπουμε σε όλους στο πρόσωπο των χορευτών τη χαρά και τη συγκίνηση που νιώθουν ότι μετά την απουσία ξανά εδώ.